Η σημερινή απεργία είναι πολύ ιδιαίτερη για μας τους εκπαιδευτικούς. Από τη μία έρχεται μετά τη μεγαλειώδη απεργία στις 10 του Ιούνιου, που μας γέμισε αισιοδοξία και πείσμα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να σταματήσουμε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης όπως τα καταφέραμε 5 φορές μέσα στη χρονιά που πέρασε. Από την άλλη, γιατί η κυβέρνηση και το Υπουργείο χρησιμοποίησαν όλους τους μηχανισμούς τους προκειμένου να τρομοκρατήσουν και να φοβήσουν τους εργαζόμενους. Αξιοποίησαν την προβοκάτσια, τη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Μέχρι και χθες το βράδυ τα παπαγαλάκια τους διακινούσαν τα νέα ότι δεν υπάρχει απεργία στην εκπαίδευση. Όμως οι προσπάθειες τους έπεσαν στο κενό. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί είναι εδώ μαζί με τους μαθητές τους, τις οικογένειές τους, τους υπόλοιπους εργαζόμενους της πόλης. Ήθελαν να σταματήσουν την απεργιακή κλιμάκωση, να καταστρέφουν τις ζωές και εμείς να μην βγάζουμε άχνα. Ψηφίζουν νομοσχέδιο που καταστρέφει τις ζωές των νέων και περιμένουν οι καθηγητές τους, αυτοί που τους μαθαίνουν πολύτιμα πράγματα για τη ζωή, να συνενέσουν στο έγκλημα. Οι καθηγητές έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να υπερασπιστούμε τη ζωή των μαθητών μας. Έχουμε υποχρέωση να τους διδάξουμε, πέρα από τα μαθηματικά και τη χημεία, πώς υπερασπίζεσαι την ίδια σου τη ζωή, το μέλλον το δικό σου και το παιδιό σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Επιλέγουν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο ημέρα πανελλαδικών, προσπαθώντας να στρέψουν τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους εναντίον των δασκάλων τους. Κατηγορούν τους εκπαιδευτικούς ότι δεν σκέφτονται τους μαθητές, ιδιαίτερα φέτος, μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει. Αλήθεια, ποιος καταστρέφει τη ζωή πιανού? Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι οικογένειές τους σήκωσαν όλο αυτό το διάστημα το βάρος της τηλεκπαίδευσης, το ανοιγοκλείσιμο των σχολείων, το άγχος με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που πετάει εκτός πανεπιστημίου 25.000 μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους μαθητές μας, με όλα τα μέσα, από την αρχή και μέχρι και σήμερα. Η κυβέρνηση τι έκανε? Έφερε το ένα μετά το άλλο αντιεκπαιδευτικό και αντεργατικό νομοσχέδιο. Αύξησε τον αριθμό των παιδιών εν μέσω πανδημίας. Ενώ ακόμα και σήμερα δεν έχει βγει καμία σοβαρή μελέτη για τις επιπτώσεις της πανδημίας στη μόρφωση και την ψυχική κατάσταση των μαθητών μας. Ενώ σε λίγες μέρες ετοιμάζεται να απολύσει πάνω από 50.000 συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, αφήνοντας τα σχολεία του χρόνου με δεκάδες χιλιάδες κενά. Οι μαθητές δεν πάτησαν την πανανόφλητα. Στάθηκαν και στέκονται δίπλα στους καθηγητές τους, αγωνίζονται και αυτοί για το μέλλον τους. Γι' αυτό το Υπουργείο σκύλιασε, παίρνοντας έπειτα και άλλα μέτρα πιο αποτελεσματικά στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, που πλάι-πλάι στην απόφαση του Υπουργείου προσπάθησε να βγάλει την απεργία της ΑΔΔ παράνομη μαζί με αυτήν του ΕΚΑ και των αυτεργατών. Δεν τους πέρασε. Οι προσπάθειές τους πέσαν στο κενό. Ξεπεράσαμε τους κοπέλους και είμαι σαν σήμερα εδώ να υπερασπιστούμε το μέλλον των παιδιών μας, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο χρέος μας. Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται. Το νομοσχέδιο έκτρωμα δεν διορθώνεται. Μόνο απορρίπτεται. Γι' αυτό και θα μείνει στα χαρτιά. Δούλοι του 21ου αιώνα, εμείς και τα παιδιά μας δεν θα γίνουμε.